συνάντησα τον Χρήστο Φερεντίνο στη Θεσσαλονίκη. Ο παρουσιαστής βρέθηκε στην πόλη για τις οντισιόν του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Χτες πάντως χάρη κάναμε βόλτα στο Λευκό τον Πύργο στην παραλία. Οι φοιτητές ήταν αλλαγμένοι έξω, άλλοι πικνίκ, συζητήσεις ωραίες. Άνοιξε η καρδιά μου. Ανοίγει η καρδιά στη Θεσσαλονίκη με τους ανθρώπους, είναι πιο ζεστή. Αυτά κλασικά. Είναι έξω καρδιά, αλλά έτσι είναι, είναι πιο χαλαρή. Αν το καλοσκεφτείς τώρα, θα σε βλέπουμε σε 4 ξεχωριστές εκπομπές. 4, εννοείς πρωινό, το ταλέντο και στον ΟΠΑΠ. Και τώρα που παίζει και η επανάληψη στον ΠΑΜ. Α, μπράβο, ναι, και αυτό, ναι, το Λαφ Ατάκ. Πώς σου φαίνεται που βλέπεις τα παλιά? Είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Είναι μερικές από τις φάρσες που μου θυμίζουν έτσι πολύ ωραία πράγματα. Είναι αξέχαστες κάποιες από αυτές που βλέπουμε τώρα. Εγώ τις θυμάμαι όλες στιγμή προς στιγμή και τα παρασκήνια και όσα γινόταν τότε, πώς στείναμε τις φάρσες. Σε κάποιες από αυτές είχαμε συνεργαστεί και με τον Βαγγέλη τον Περί. Ήταν δύο χρονιές σούπερ. 99-2000 τότε. 167 φάρσες σε επώνυμους. Και πάρα πολλές σε ανώνυμους επίσης. Αλλά κυρίως αυτές σε επώνυμους ήταν, γράψαν, πιστεύω. Εκείνες τις εκπομπές τις διασκέδασες πολύ παραπάνω. Κοίτατε, ήταν μια διαφορετική τηλεοπτική περίοδος. Όλες οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Εγώ ξεκίνησα το 93 με εκπομπές δρόμου. Το 99 που έκανα τις φάρσες ήδη είχα μια εμπειρία, αλλά ήταν πάλι ένα καινούριο κόνσεπτ και το κάναμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Γιατί ήταν εξωτερικά γυρίσματα, ήταν κρυφές κάμερες, υπήρχε πολύ παρασκήνιο. Είχε μια, έτσι, υπήρχε ένα φοβερό suspense στην όλη διαδικασία. Θα πετύχει, θα τσατιστεί. Υπήρχε η αποκάλυψη μετά, αντίστροφα συναισθήματα. Υπήρχε πολλή σκέψη για τη λεπτομέρεια του πράγματος, για τυχόν αντιδράσεις, διαφορετικά σχέδια αντίδρασης σε όλο αυτό που θα γινόταν. Ο Βαγγέλης έκανε την πρόταση να επιστρέψει και ο Ψινάκης, να επιστρέψει και η Ματίλδη και να είναι πέντε. Πεντάδα. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Για τον Ψινάκη κάτι είχα ακούσει. Μας το είχε πει και εμάς το πρωινό, ότι παίζει κάτι τέτοιο. Μετά τις εκλογές όμως, γιατί κατά το τέλος Απριλίου θα πάμε για εκλογές. Η ημερομηνία ψήνεται. 29 Απριλίου θα δούμε. Μετά ίσως μπορέσει και έρθει, βέβαια. Θα τον ψηφίσει τον Ψινάκη σε εκλογές? Όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω για πολιτικούς γενικότερα. Είμαι. Έχω βιδώσει πολύ από όλη αυτή την κατάσταση, από τον τρόπο που χειρίζονται τα πράγματα. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, ο Ψινάκης μου είναι φοβερά συμπαθής, είναι φίλος, αλλά άλλο αυτό, άλλο η πολιτική. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Ηλία Ψινάκη από 6 Μαΐου που θα είναι η τελευταία επικρατέστα. Όλα είναι πιθανά. Εμείς είμαστε εδώ με ανοιχτές αγκάλες. Να έχετε και ένα βουλευτή ανάμεσά σας. Βέβαια. Να κρίνει. Αρκεί να μην έχουμε από κάτω κοινό που να τον βλέπει ως βουλευτή. Γιατί ξέρεις, οι βουλευτές όταν κυκλοφορούν, τι γίνεται. Έτσι υπάρχει φόβος. Σε εμάς θα έχει άσυλο, εντάξει, δεν θα κυκλοφορεί. Τρώνε ελαφρά, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπέζος πάντως κάνει είναι μια διαφορετική περίπτωση. Από ότι άκουσα μια συνέντευξή του που ασχολείται με τη Δημοκρατική Αριστερά, αν δεν κάνω λάθος. Απλά είπε τη στήριξη, δεν κατέβαψε. Ακριβώς, ναι. Μ' άρεσε έτσι ο τρόπος που το αντιμετώπισε. Οι περισσότεροι που κατεβαίνουν με ένα κόμμα ειδικά εξουσίας και προσδοκούν σε κάποια προσωπικά ωφέλη δεν με πολύ ψήνουν. Ο Περίς επίσης ο φίλος σου είπε ότι του χρόνου δεν θα έχει λέει κανένα πρωινάδικο. Δηλαδή τι λέει, ότι τα πρωινάδικα θα πάνε απόγευμα? Δεν αποκλείεται, όλα είναι πιθανά. Η τηλεόραση ανατρέπεται, τα πάνω κάτω έρχονται. Δεν αποκλείω τίποτε. Είδαμε τώρα το Dancing με κόβηκε ενώ ήταν ήδη σε φάση απογείωσης να βγει. Δεν αποκλείεται. Ο Χρήστος Φερεντίνος υποστηρίζει την ομάδα του Ολυμπιακού και πήρε θέση για τα πρόσφατα γεγονότα στο ματς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εγώ δεν γουστάρω έτσι, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο Ολυμπιακός ήταν εφανώς καλύτερος ούτως ή άλλως. Είχατε πει πολύ δυναμικά στο Μάρτιο. Ναι, εντάξει, ανέβαινε ο Ολυμπιακός. Είχε έκανε βέβαια την κέλα με τη Μέταλιστ. Τέλος πάντων, σε ενδιαφέρει το ποδοσφαιρό? Αρκετά. Τι ομάδα είσαι? Άρης. Για να γουστάρεις, κατάλαβα. Στα καμαρίνια του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο περνάνε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Να πω αυτό που είπες. Ποιο? Ότι είσαι σε Χριστούγεννα που έπρεπε να είναι κανονικά παρουσιάστρια φέτος. Τι έπρεπε να είναι, τι έπρεπε να είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Φερεντίνο.